Κύριε Διοικητά της Τράπεζας Ελλάδος, κύριε Διοικητά της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κύριοι Υπουργοί, κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, κύριε Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι το βήμα από το οποίο μιλάω μοιάζει πάρα πολύ με υπτάμενο δίσκο, ίσως είναι από μινάρι της διαστημικής πολιτικής της προηγούμενης ηγεσίας αυτού του Υπουργείου. Αντί εισαγωγής, θέλω να θυμίσω μία παλιά ιστορία. Σε μία μικρή επαρχιακή πόλη βγαίνει η φήμη ότι καταφθάνει υψηλόβαθμος κρατικός αξιωματούχος για να ελέγξει τη δράση των τοπικών αρχών. Παράγοντες της περιοχής θορυβούνται, σπέβδουν όπως να κρύψουν παρανομίες και παραλήψεις. Επιφυλάσσουν μάλιστα βασιλική υποδοχή στον επισκέπτη. Αυτός όμως τελικά αποδεικνύεται ένας απατεώνας, ο οποίος απλά παρίστανε τον επιθεωρητή. Και αφού απολαύσει ο ίδιος τη διαφθορά, φεύγει λίγο πριν έρθει ο αληθινός αξιωματούχος. Πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος, βέβαια, από τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκογκόλ, που σχολιάζει καυστικά την τσαρική Ρωσία του 19ου αιώνα. Μήπως όμως αυτές οι σκηνές μας θυμίζουν κάτι από την Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών? Ο επιθεωρητής, ωστόσο, ήρθε κάποτε και εδώ, ο πραγματικός επιθεωρητής, όχι ο απατεώνας. Λεγόταν Διεθνής Διαφάνεια. Το 2012 κατέταξε την χώρα μας στην 94η θέση της λίστας των κρατών με διαφθορά. Έγιναν σημαντικές προσπάθειες. Το 2015 πετύχαμε να ανέβουμε στην 58η θέση. Για να ξανακυλήσει όμως η Ελλάδα στην 67η θέση το 2018. 9 επίπεδα κάτω δηλαδή, μόλις σε 3 χρόνια. Με βαθμό 45, όταν το 100 αντιπροσωπεύει μια πολύ καθαρή χώρα. Μια επίδοση ντροπιαστική για ένα ευρωπαϊκό κράτος. Αλλά και θλιβερή κληρονομιά μιας κυβέρνησης που συνεχώς μιλούσε για ηθικό πλεονέκτημα. Κατάσταση αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια εθνική απειλή. Πλήττει την αξιοπιστία της χώρας και αμαυρώνει το φιλότιμο της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοσίων υπαλλήλων. Αποθαρρύνει τις επενδύσεις, οδηγεί σε απώλεια πολύτιμων πόρων. Καταρακώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτεία, την πολιτική συνολικά. Διαβρώνει τους θεσμούς, τροφοδοτώντας το λαϊκισμό. Η ανάταξή της, λοιπόν, είναι μια προτεραιότητα που δεν σηκώνει ούτε δισταγμούς, ούτε αναβολές. Και αυτή η γενική παρατήρηση δεν μπορεί να αποτελέσει ένα ειδικό άλοθη. Πράγματι, η γραφειοκρατία που ευνοεί την αδιαφάνεια συνοδεύει το κράτος μας σχεδόν από την ίδρυσή του. Και στη συνέχεια, ένα πολιτικό σύστημα που συχνά υποτασσόταν στα συμφέροντα ειδικών ομάδων πίεσης, είτε και προσώπων, ευνόησε τη διαφθορά. Όχι μόνο στην κορυφή, αλλά και στη βάση. Έτσι αυτή η πληγή απλώθηκε διαχρονικά στην καθημερινή ζωή. Πάντα όμως τρεφόταν από τις ίδιες αδυναμίες. Από τη μεσολάβηση του ανθρώπινου παράγοντα σε διαδικασίες που θα μπορούσαν να είχαν τυποποιηθεί. Από την απουσία καθαρών κανόνων και αρχών που θα ελέγχουν με ανεξαρτησία την τήρησή τους. Και τέλος, από την αδυναμία δημόσιας παρακολούθησης των όσων αποφασίζει και πράττει η διοίκηση. Καμία κυβέρνηση του παρελθόντος δεν υπήρξε αμέτωχη. Ευθύνες έχουμε όλοι, ο καθένας στο μέτρο του. Η κρίση τουλάχιστον, θα έπρεπε να μας έχει διδάξει. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν και θα αλλάξουν
όχι μόνο γιατί αυτό αποτελεί κυβερνητική απόφαση, αλλά γιατί η γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια, η διαφθορά αποτελούν εθνικά εμπόδια. Φρένα για την ανάπτυξη και παγίδες στο δρόμο της Ελλάδος του 21ου αιώνα. Κυρίες και κύριοι, τα παραπάνω συμπεράσματα συγκροτούν την αφετηρία της προσπάθειάς μας. Και από εδώ ξεκινάμε. Από την αποκατάσταση του κύρους της πολιτικής, αλλά και των λειτουργών της σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής. Εξορθολογίζοντας τους μηχανισμούς πρόληψης και καταστολής της διαφθοράς και εξοπλίζοντάς τους με τις πρέπουσες αρμοδιότητες, τις κατάλληλες μεθόδους και κυρίως τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα. Αναδιατάξαμε λοιπόν οργανωτικά το τοπίο του ελέγχου της διαφάνειας, ιδρύοντας το πρώτο νομοσχέδιό μας, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υπό τη σκέπη της ενοποιούνται τώρα 6 αυτοτελείς και αποσυνδεδεμένες υπηρεσίες, που ωστόσο έχουν συναφές αντικείμενο. Τα μέλη του Συμβουλίου θα επιλέγονται πλέον από το ΑΣΕΠ, όπως πρότεινε η αντιπολίτευση, και δεχτήκαμε αμέσως. Ενώ ο επικεφαλής της, πρώτος διοικητής, ανέλαβε ένας εξαιρετικός δημόσιος λειτουργός, έμπειρος στην καταπολέμηση της διαφθοράς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, ο Άγγελος Μπίνης. Άγγελε, καλή δύναμη και καλή επιτυχία και από αυτό το βήμα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και πολύ δύσκολη προσπάθεια. Για πρώτη φορά στην ιστορία της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας μιλάμε για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης εθνικής αρχής διαφάνειας, με καινοτόμες πρωτοβουλίες υπέρ της διαφάνειας και κατά της διαφθοράς. Οι βασικοί φορείς ελέγχου απελευθερώνονται από τον εναγκαλισμό τους με την κυβέρνηση. Έτσι, το έργο τους πάβει να αποτελεί κομματικό εργαλείο, γίνεται θώρακας της κοινωνίας. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αναθέσει τον έλεγχο της διαφθοράς σε μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ελεγκτής και ελεγχόμενος δηλαδή, το ίδιο πρόσωπο. Η δημιουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας συνιστά μια σημαντικότατη καινοτομία. Θωρακίζει θεσμικά την αντιμετώπιση της διαφθοράς και δημιουργεί τις βάσεις να χτιστεί μια τεχνογνωσία η οποία θα μπορέσει σε βάθος χρόνου να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με αποτελεσματικότητα και κυρίως μακριά από οποιαδήποτε κομματική παρέμβαση. Οι δράσεις πια της Εθνικής Αρχής θα αναπτύσσονται μεθοδικά και από ένα κοινό κέντρο. Θα πλαισιώνονται και από ιδιωτικούς φορείς, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, που θα μπορούν να εισφέρουν τη δική τους εξειδίκευση. Και έτσι θα αυξάνεται και η αποτελεσματικότητά τους. Και τέλος, επιμένω σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό, ενεργοποιείται και ένα μεγάλο πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών αλλά και ευαισθητοποίησης κοινής γνώμης. Και ο ίδιος ο πολίτης πια πρέπει να στέκεται φραγμός στην παρανομία που συμβαίνει δίπλα του. Δεν θα υποκύπτει σε αυτήν και δεν πρέπει να διστάζει να την καταγγείλει. Την νέα αρχή καλείται να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό της διαφθοράς. Και είμαι σίγουρος ότι η μερίδα σας θα συμβάλλει ακριβώς σε αυτό. Γιατί πράγματι η τεχνολογία πρωτοστατεί ήδη διεθνώς τον αγώνα για μια ζωή με δίκαιους κανόνες. Πώς, διευκολύνοντας τη ροή και τη διασταύρωση των πληροφοριών, ώστε αυτές να οδηγούν σε αποφάσεις γρήγορες και έγκυρες, απλουστεύοντας τις διαδικασίες επαφής του κράτους με τον πολίτη, ώστε να περιορίζεται η μεσολάβηση υπαλλήλων, το τελικό αποτέλεσμα να εδράζεται σε αντικειμενικά δεδομένα. Τα όπλα μας εδώ είναι πολλά. Αναφέρθηκε συνοπτικά ο Άγγελος σε κάποια από αυτά. Είμαι σίγουρος ότι θα τα συζητήσετε και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Blockchain μπορεί να συντμήσει στο ελάχιστο χρονοβόρες διαδικασίες και να θωρακίσει ορισμένες από τις πιο ευαίσθητες, όπως ας πούμε τις δημόσιες συμβάσεις. Το πώς το crowdsourcing μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Έχουμε πολλά παραδείγματα
από επιτυχημένες τις πρωτοβουλίες από το εξωτερικό. Και βέβαια, περιτεύει να αναφερθώ στο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στις δομές του δημοσίου, αναλύοντας πια τεράστιους όγκους στοιχείων, κάνοντας διασταυρώσεις και κάνοντας ουσιαστική έρευνα για την αντιμετώπιση κυρίως του οικονομικού εγκλήματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αργεί πια στη χώρα μας. Μεγάλη Βρετανία έχει ήδη γενικεύσει τη χρήση των Big Data Analytics στη διερεύνηση περιστατικών απάτης, αποτελέσματα αξιοθαύμαστα, πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο οικονομικά. Το δρόμος που έχουμε να διανύσουμε στη χώρα μας είναι προφανώς μακρύς. Όμως, επιτέλους, ξεκινήσαμε. Και έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από πρωτοβουλίες και υπό την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, όπως η νομοθέτηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής οικογράφων από 1η Ιανουαρίου του 2021, ώστε κάθε δικαστική απόφαση να μπορεί να παρακολουθείτε πια online. Φορολογικές αρχές είναι πλέον συνδεδεμένες οριζόντια, αλλά και με τις τράπεζες, καθώς επεκτείνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Περιορίζεται με αυτόν τον τρόπο το πεδίο του οικονομικού εγκλήματος. Ενώ σε ένα άλλο επίπεδο, οι ταυτότητες νεοτύπου θα σαρώσουν τη θολή γραφειοκρατία σε όλο το φάσμα των επαφών με το κράτος. Και απλοποίηση των διαδικασιών συμπληρώνεται επίσης με μια δέσμη μέτρων που ήδη έχουν ψηφιστεί. Αναφέρω ενδεικτικά και μετά από υπόδειξη του τεχνικού επιμελητηρίου την μεγάλη καινοτομία του ψηφιακού χάρτη, στον οποίο θα βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα γεωχωρικά στοιχεία τα οποία χρειάζεται ένας υποψήφιος αγοραστής ενός οικοπαίδου, χρήσης γης μέχρι προδομικές πληροφορίες, ενώ βέβαια και το Υπουργείο έχει δεσμευθεί ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020 θα ξεκινήσει η εφαρμογή της πύλης gov.gr, το πρώτο βήμα για τις επαφές του πολίτη με το κράτος εξ αποστάσεως. Και βέβαια, ως ομπρέλα σε όλα αυτά, θα λειτουργεί η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, που θα κατατάξει τις κρίσιμες εθνικές υποδομές σε ειδική κατηγορία προστασίας, αλλά θα επιβλέπει καθημερινά και την τήρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ασφάλεια συστημάτων, δικτύων και πληροφοριών. Κυρίες και κύριοι, μέχρι πρότινος, οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις απέβλεπαν στην καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της μείωσης του δημοσίου, της παρακολούθησης των κρατικών δαπανών, της καθιέρωσης τυποποιημένων προτύπων. Όμως, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αλλάζει την ίδια τη λειτουργία του κράτους. Συνεπώς, και τον έλεγχό του. Τεχνολογία στις μέρες μας δεν είναι απλά μία τεχνική επιβολή, είναι μία προτεραιότητα, όπως έχω πει πολλές φορές, απολύτως πολιτική. Και είναι μέρος μιας ενιαίας προσπάθειας, που θα περιλαμβάνει τολμηρές νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και την πολύπλευρη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Γι' αυτό, από την πρώτη στιγμή, θέλησα να δώσω πολιτική στέγη στην ψηφιακή δράση. Ένα ουσιαστικό και συνεκτικό χαρτοφυλάκιο μετασχηματισμού του κράτους με αιχμή την τεχνολογία. Με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης, τον περιορισμό της διαφθοράς, την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ένα Υπουργείο που ήταν όχι μόνο προεκλογική μας δέσμευση, αλλά και προϋπόθεση για να περάσει η χώρα στη νέα εποχή. Η τεχνολογία προφανώς δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει τη διαφάνεια. Την ίδια στιγμή, άλλωστε, την πρόοδο την εκμεταλλεύεται και το οργανωμένο έγκλημα. Απόδειξη, σύγχρονες μορφές μαφίας, του κρυπτοσυναλλάγματος, της κλοπής και εμπορίας προσωπικών δεδομένων. Με άλλα λόγια, και η τεχνολογία μεταβάλλεται σε στίβο σύγκρουσης ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο, ανάμεσα στα ατομικά δικαιώματα και στην παραβίασή τους, ανάμεσα τελικά στην ίδια τη δημοκρατία και στους πολύμορφους αντιπάλους της. Ακριβώς γι' αυτό, παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των υποδομών, τη δημιουργία ισχυρής ανεξάρτητης αρχής, ο αγώνας κατά της διαφθοράς
προϋποθέτει και ένα πολιτικό περιβάλλον με ελευθερία και δημοκρατικούς κανόνες. Αυτό σε ένα βαθμό αποτυπώθηκε και στο νέο Σύνταγμα, το οποίο ανταποκρίθηκε σε ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας. Την ίση μεταχείριση των πολιτικών με τους άλλους πολίτες. Καταργήθηκε έτσι η σύντομη αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 86 για την παραγραφή πράξεων που τέλεσαν οι υπουργοί. Και στο άρθρο 62 διευκρινίστηκε ότι η βουλευτική ασυλία θα αφορά αποκλειστικά πλέον καθήκοντα των βουλευτών και όχι αδικήματα του κοινού δικαίου. Οι πολιτικοί θα λογοδοτούν, όπως ο καθένας. Και αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα για υγεία στη δημόσια ζωή. Ας μην γελιόμαστε όμως. Η λιγότερη διαφθορά, η περισσότερη διαφάνεια, είναι πρωτίστως και ζήτημα νοοτροπίας, το οποίο καλλιεργείται, αυτή η νοοτροπία καλλιεργείται μόνο μέσα από την επανανομιμοποίηση του κράτους και των μηχανισμών του. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι σύντομα το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε θα κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία. Ο πολίτης πρέπει να εμπιστευθεί και πάλι το κράτος, όταν αντιληφθεί ότι αυτό λειτουργεί στο όνομά του, όταν παράγει έργο προς όφελος όλων. Θα ανακτήσει το σεβασμό του στους θεσμούς, όταν διαπιστώσει ότι αυτοί τον υπηρετούν σωστά, όταν δικαιώνουν το ρόλο τους ως αρμών της κοινωνίας. Θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Θέλω να συγχαρώ την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την υποστήριξη την οποία παρήχε μέσα από ένα εκτεταμένο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή αυτής της σημαντικής νομοθεσίας. Όμως μην έχουμε αυταπάτες. Μια τέτοια νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο κατασταλτικά. Αυτό το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι αγκαλιάζεται πια από τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Αποτελεί κατά συνέπεια η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου όχι απλά ένα πεδίο άσκησης δημόσιας πολιτικής στον τομέα της δημόσιας υγείας, αλλά και μια μεγάλη άσκηση δημοκρατίας, κατά το πόσο η ίδια η κοινωνία μπορεί εθελοντικά να συμμορφωθεί με έναν νόμο τον οποίο αναγνωρίζει σχεδόν καθολικά ως σωστό. Εκεί ακριβώς αναφέρομαι όταν μιλάω στην πρόοδο της κοινωνίας και σε επίπεδο αντιλήψεων γύρω από τα ζητήματα της νομιμότητας, της διαφθοράς ή και της καταγγελίας παράνομων συμπεριφορών. Κάποτε, όταν θα μιλούσαμε για αυτήν την δυνατότητα, θα κινδυνεύαμε να κατηγορηθούμε ότι επιστρέφουμε τη χώρα σε ένα παρελθόν το οποίο θέλει να αφήσει πίσω της. Σήμερα το γεγονός ότι ένας πολίτης κινητοποιείται από μόνος του για την εφαρμογή του νόμου, οργανώνεται μέσα από δίκτυα κοινωνικές πλατφόρμες και αν χρειαστεί έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει και μια παράνομη συμπεριφορά στους κρατικούς συλλεκτικούς μηχανισμούς, το θεωρώ δείγμα υγείας και σημαντικής πρόοδου της κοινωνίας μας. Κλείνω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εκφράζοντας για άλλη μια φορά την αισιοδοξία μου για τις πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνονται στο μέτωπο της καταπολέμησης της διαφθοράς. Έχουμε όλοι μας, όλο το πολιτικό σύστημα, πιστεύω, αγαπητέ Άγγελε και αγαπητά στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, πολύ υψηλές απαιτήσεις από σας. Και είμαστε σίγουροι ότι θα επιτελέσετε το έργο σας με απόλυτο επαγγελματισμό, μακριά από οποιαδήποτε υπόνοια κομματικής παρέμβασης, υπηρετώντας πάντα το Σύνταγμα και τους νόμους και ταγμένη στην κεντρική σας αποστολή, που δεν είναι άλλη από τον περιορισμό της διαφθοράς και την προαγωγή της διαφάνειας. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.